Βία δίχως τέλος στις ενδοοικογενειακές σχέσεις φέρνει τις αστυνομικές αρχές αντιμέτωπες σχεδόν καθημερινά με επεισόδια, όπως ο άγριος καυγάς ανάμεσα σε ζευγάρι στο Ηράκλειο, που είχε ως συνέπεια ο 59χρονος σύζυγος να καταλήξει στα κρατητήρια. Όπως έχει, μου φαίνεται, δεν ξέρω πώς να... Κάθε μέρα σίγουρα συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά είναι και ο κόσμος που δεν είναι ευχαριστημένος, ή προβλήματα ή το ένα το άλλο. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στην αστυνομία η 58χρονη γυναίκα, στη διάρκεια ενός ακόμη καυγά, ο σύζυγός της την εξύβρισε, τη χτύπησε στο πρόσωπο και το σώμα, ενώ κατέληξε να την απειλεί με μαχαίρι. Πιστεύω αυτό ξεκινάει από την παιδική ηλικία του καθένα. Με αυτά που έχει περάσει όσο ήταν μικρός, αυτά τα μαθήματα που έχει πάρει η οικογένειά του. Ναι, όλα αυτά. Είναι μέσα στον άνθρωπο όλα αυτά. Το πώς νιώθει και το τι του λείπει. Καμιά φορά ο άνθρωπος, αν δεν πάρει αυτό που θέλει, εξαγριώνεται. Να σου το πω και έτσι απλά. Και η συμπεριφορά του μπορεί να γίνει ανεξέλεγκτη. Οπότε όλα είναι θέμα αντίληψης, ξανά το λέω. Όπως εξήγησε στους αστυνομικούς, ήταν απλά η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, καθώς η συμπεριφορά του ήταν επαναλαμβανόμενη. Εννοείται ότι πρέπει, ναι. Πρέπει να καταγγελθούν, ναι. Όλα ξεκινάνε από την οικογένεια, πιστεύω. Από το πώς θα μεγαλώσει το κάθε παιδί. Εννοείται, πρέπει. Πρέπει να ακούγεται τι γίνεται. Γιατί είναι πόσα γίνεται που δεν ξέρουμε ακόμα. Η συνέχεια γράφτηκε στα κρατητήρια και από εκεί στο αυτόφορο, με τις αντίστοιχες υποθέσεις να μην έχουν τελειωμό.